Παρασκευή Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική, σήμερα στο News Hub. Κυρία Παρασκευή, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα σας. Κύριε Κεφαλά, θα θέλαμε, επειδή ειδικεύεστε στα θέματα της Μέσης πολλά χρόνια, να μας βάλετε εισαγωγικά στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, ποιος είναι ο συσχετισμός δυνάμεων, πώς διαμορφώνει το πολιτικό ανάλυφο και από εκεί σιγά σιγά θα περάσουμε και στα επιμέρους που μας ενδιαφέρουν. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή για τη Μέση Ανατολή? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αν ήθελα να σας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή με κάτι, αυτό είναι ένα καλλιδοσκόπιο. Δηλαδή οι εικόνες αλλάζουν, υπάρχουν συμπράξεις, αντιπαλότητες και μάλιστα την ίδια στιγμή που υπάρχει σύμπραξη στο Α θέμα υπάρχει αντιπαλότητα στο Β. Παράδειγμα είναι η Ρωσία και η Τουρκία στη Συρία από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά όπου η Ρωσία ανέχεται την τουρκική πολιτική η οποία είναι εξαιτική, έχει καταλάβει σχεδόν τα 2/3 της Βόρειας Συρίας, να μην το ξεχνάμε αυτό, και βρίσκονται σε απόλυτη αντιπαλότητα όπου η Τουρκία ενισχύει την κυβέρνηση Μπέιμπα και η Ρωσία το στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πεδίο κινούμενης άμμου όπου όλα αλλάζουν, υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε όλες τις χώρες περιοχής, όλα στο εσωτερικό τους. Δεύτερον, στη γενικευμένη αστάθεια την περιφερειακή που έχουμε μετά τις ανατροπές καθεστώτων το 2011. Η ΜΕΝ Δύση έχασε αυταρχικούς και πολύ σκληρούς ηγέτες, αλλά πιστούς συμμάχους. Από την άλλη μεριά όμως, ταυτοχρόνως κέρδισαν ισλαμικά κόμματα, όπου έγιναν ελεύθερες εκλογές. Και φυσικά αυτό αποτελεί... δεν μιλάω για τρομοκρατικές ομάδες, μιλάω για ισλαμικά κόμματα, έτσι. Και βέβαια αυτό αποτελέστατη απειλή για την σταθερότητα των κοσμικών καθεστώτων που υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει το πρόβλημα της οικονομικής υστέρησης. Έχουμε διάφορους τύπους υστέρησης, με εξαίρεση φυσικά τη Σαουδική Αραβία και γενικά τις χώρες του κόλπου, πλην του Ιράν, διότι το Ιράν υφίσταται ασφυκτικές κόσεις, αλλά και οι άλλες χώρες του κόλπου που παράγουν πετρέλαιο κτλ. Είδαν με τα δύο χρόνια της πανδημίας κάτω να καθυζένουν, διότι ακριβώς δεν δούλευε τίποτα, επομένως δεν έπεσαν πάρα πολύ οι παραγγελίες. Από την άλλη μεριά, ας πούμε, έχουμε και μια δημογραφική αύξηση, όπως στην Αίγυπτο, αλλά δεν έχουμε ανάλογες θέσεις εργασίας. Επομένως η φτώχεια είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό και δίνει την ανάπτυξη των ισλαμικών κομμάτων, διότι μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορούσαν να παρέχουν φιλανθρωπικό έργο, το οποίο εξηγεί και γιατί κέρδισαν παντού τις εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι ψηφίζεις κάποιον που μόνο τον γνωρίζεις, αλλά και σε βοήθησε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι όσοι ισλαμόματα είναι φανατικοί ισλαμιστές ή είναι πιθανοί τρομοκράτες, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη. Υπάρχει λοιπόν μία και πάρα πολλά προβλήματα, διότι υπάρχουν τρεις μακρόχρονες κρίσεις. Έχουν αγγίξει, αν όχι ξεπεράσει τα όρια της ανθρωπής στροφής. Η μία είναι στη Λιβύη, η άλλη είναι στην Συρία. Η τρίτη είναι στην Ιεμένη, για να μην συζητήσουμε φυσικά για το Ιράκ, το οποίο πρακτικά από το 1979 μέχρι και σήμερα. Να κάνω μία διευκρίνηση εδώ, γιατί με όλα αυτά που λέω, κάποιος που δεν γνωρίζει, νομίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και το μόνο που θέλουν είναι να αλληλοσφάζονται και ότι εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα παραλογισμό, ένα λάθος ας το πούμε. Δεν ισχύει αυτό. Εκείνο που ισχύει είναι ότι υπάρχουν ανεπίλητες και είναι ανεπίλητες συγκρούσεις αυτές, διότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν δραματική ανισορροπία ισχύως.
Δηλαδή, ένα... με συγχωρείτε, με βαστικό, δηλαδή οι σιήτες... Όχι, 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 όχι. Mm-hmm. Καμία από αυτές τις συγκρούσεις δεν είναι επί της ουσίας θρησκευτική. Η θρησκεία έχει πάρει τη θέση της ιδεολογίας. Όπου σας εξήγησα πριν. Mm-hmm. Επομένως, και η απόδειξη γι' αυτό είναι το εξής. Το σαχικό Ιράν και η Σαουδική, σιητικό το Ιράν, σουνιτική η Σαουδική Αραβία και μάλιστα θεματοφύλακας του σουνιτικού Ισλάμ, ωραία, όχι απλώς μια σουνιτικό πληθυσμό, γιατί και η Τουρκία ήταν μια χώρα με σουνιτικό πληθυσμό πριν ανέβει το κόμμα του κυρίου Ερντογάν στην εξουσία και την εξισλαμίζει σιγά σιγά. Ναι, υπό την αμερικανική ομπρέλα, και ναι, μεν υπάρχει γνωστή ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ Αράβων και Περσών και μετά Ιρανών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα. Όταν όμως ανατράπηκε το κοσμικό καθεστώς του Σάχη και άρχισε ο Αγιατολά Χομεϊνί να κατηγορεί τα οπίσα Αραβίας λέγοντας ότι κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην εξουσία, ενώ το τρίτος, δηλαδή τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, ενώ ο στόχος του Ισλάμ που είναι το τέμενος του Αλάξα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι υποκατοχή απίστων, αυτό για το λέγουμε είναι έτσι. Mm-hmm. Εκεί η Σαουδική Αραβία αισθανόταν, και επειδή ακριβώς υπήρχαν και άλλα προοδευτικά καθεστώτα, προοδευτικά λέμε αυτά που είχαν συμμαχήσει με την Σοβιετική Ένωση, που κατηγορούσαν την Σαουδική Αραβία για αυτήν την στενή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος μπορεί να είχε θρησκευτική χρειά, ο λόγος όμως ήταν πολιτικός. Και το πρόβλημα του Ριάντ δεν ήταν τίποτα άλλο από το γεγονός και αντιπολίτευση και μέσα στη Σαουδική Αραβία. Υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν ότι αυτή η συμμαχία δεν είναι προς όφελος της χώρας. Άρα κάθε άλλο παρά θρησκευτικές είναι αυτές οι συγκρούσεις. Πάνω σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι σε πολλά κράτη όπως είναι η Συρία είναι Σουνίτες αλλά είναι Σιήτες ο Πρωθυπουργός ή στο Ιράκ ή σε διάφορες άλλες περιπτώσεις που η μειοψηφία... Εξαιρετική παρατήρηση. Θα μου το κάνω ακόμη σαφέστερο. Λοιπόν, στο Ιράκ και στη Συρία όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε τι? Έχουμε μειοψηφίες. Κοιτάξτε, όταν γίνεται η εθνογένεση και φτιάχνεις ένα έθνος για να αποκτήσεις κράτος, γιατί είμαστε ακόμα στην περίοδο του έθνους κράτους, έτσι. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να υπάρχουν μειονότητες. Οι μειονότητες θεωρούνται από την πλειοψηφία δούριος ύπος των κρατών με τα οποία έχουν συγγένεια. Και οι μειονότητες φοβούνται ότι θα περάσουν από λεπίδι. Άρα έχουμε όπου κυριαρχεί για τον άλλον, τον διαφορετικό, και άρα είτε καταπιέζονται αυτές οι μειονότητες, όπως γίνεται με τους Κούρδους ας πούμε, ή παχώνουν οι μειονότητες μεταξύ τους, όπως στην περίπτωση της Συρίας, και αποκλείουν από την εξουσία την πλειοψηφία. Στην περίπτωση της Συρίας έχουμε που είναι σιητικό δόγμα και χριστιανικές κοινότητες που είναι μειοψηφία. Το 60% του συριακού πληθυσμού είναι. Αυτό λοιπόν το 40% που απομένει χοντρικά και ίσως να είναι και λιγότερο, η συμμαχή μεταξύ τους έχει το κόμμα Μπάθ το οποίο ελέγχει ο Άσαντ πατέρας, ο Χαφέζ Αλ Άσαντ, ο οποίος είναι και άρα συμμαχεί το κόμμα με το στρατό και οι μειοψηφίες παίρνουν εξουσία. Λέγεται λοιπόν τότε, εκείνη την εποχή, το 70, η θρησκεία δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε όλοι Σύριοι, κατά συνέπεια δεν υπάρχει πρόβλημα. Και συμβαίνει πλέον να ταυτιστεί η όποια αντίθεστος με την εθνική ασφάλεια. Βλέπετε πώς έρχεται και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, παράδειγμα της Συρίας. Το παράδειγμα του Ιράκ, που πολύ σωστά το αναφέρατε και αυτό, έχουμε τι? Έχουμε
τη σιητική πλειοψηφία που ζει στο νότο της χώρας και έχουμε δύο δίπολα εδώ. Έχουμε το θρησκευτικό, Σουνίτες, Σιήτες, και έχουμε και το εθνικό, Κούρδοι, Άραβες. Λοιπόν, ένα 20% του πληθυσμού που είναι Άραβες Σουνίτες, πάλι με πραξικόπημα έχει καταληφθεί η εξουσία, πάλι το Ιράκ με το στρατό έχει αδιάρρηκτη σχέση και έτσι το 20% αποκλείει το υπόλοιπο 80%, βάζουμε και Κούρδους μέσα. Σας φαίνεται σαν διαθρησκευτική διαφορά αυτό? Όχι, είναι ενδεικτικό λοιπόν, σε αυτό που είπατε στην αρχή. Αφού μαρτώσατε έτσι λίγο το ανάγλυφο στην Μέση Ανατολή, θέλουμε να μας βάλετε στην εικόνα τις σχέσεις που έχει η Τουρκία, που είναι ένα κράτος που επηρεάζει άμεσα τα εθνικά μας συμφέροντα, με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ιράν, από τον αραβικό κόσμο, για να περάσουμε στις σχέσεις που έχει χτίσει η Ελλάδα με αυτά τα κράτη. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα κράτος με πολύ μεγάλη γεωστρατηγική αξία. Είναι να τη μετέψει και σε γεωοικονομική, δηλαδή να γίνει κόμβος διαμετακόμισης ενέργειας. Αυτό είναι πετρέλαιο από τον Κάφκασο που θα πηγαίνει προς τα κακό αέριο, από την Ανατολική Μεσόγειο που θα πηγαίνει προς την Ευρώπη ή οπουδήποτε. Σημασία έχει ότι η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει το αδιάφορο πλεονέκτημα και δεν είναι, κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν είναι μόνο το ότι ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου, αλλά και το ότι γυρνιάζει με πάρα πολλά περιφερειακά συστήματα. Δηλαδή η Τουρκία είναι και χώρα της Μαύρης Θάλασσας, είναι και βαλκανική χώρα, είναι και μεσογειακή χώρα, είναι και μεσανατολική χώρα, οπότε έχει πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Λοιπόν, το πρώτο είναι λοιπόν η γεωστρατηγική της αξία, με την οποία χρησιμοποιεί κατά τρόπο εκβιαστικό πλέον προς όλους τους γειτονές της. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή που η Τουρκία προσπαθεί να μας εξοντώσει αν μπορεί. Και το κάνει αυτό και τώρα φυσικά που όλη η προσοχή έχει στραφεί στο τι θα γίνει με την Ρωσία. Για το θέμα ακριβώς είναι να αποθηθεί η Ρωσία, δεν είναι τόσο να παραμείνει η Ουκρανία, όσο να αποθηθεί η Ρωσία, να χάσει την Κρυμαία και να μείνει εκεί περιχαρακωμένη. Λοιπόν, αυτό το έχει επισκιάσει όλο. Λοιπόν, ήθελε πάντοτε να ασκεί, και όταν λέω πάντοτε εννοώ τουλάχιστον την δεκαετία του 80, να ασκεί... Από τότε ξεκινάει και ο νεοοθωμανισμός. Όχι, ο νεοοθωμανισμός ξεκινάει από, αν θέλετε, το δόγμα Νταβούτογλου, δηλαδή στις αρχές του 2000, στις δεκαετίες του 2000, και που είναι τι ο νεοοθωμανισμός. Είναι η απόλυτα ωρεοποιημένη και επομένως ψευδής εικόνα μιας συνεκτικής κοινωνίας, όπου όλοι είχαν τα ίδια δικαιώματα κτλ. Και υπήρχε ελευθερία και υπήρχε δυνατότητα να συμβιώνουν αρμονικά διαφορετικές κουλτούρες, λαοί κτλ. Το οποίο βεβαίως είναι ψευδές, όσο επίσης ψευδές είναι και το γεγονός, ας πούμε, ότι γινόντουσαν συνεχώς παιδομαζώματα, σφαγές, και η αυτοκρατορία δεν μπορεί να ζήσει με το όπλο στο χέρι συνεχώς. Βρίσκει άλλους τρόπους. Λοιπόν, όσο αυτό λοιπόν το ιδεολόγημα δεν ισχύει, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο ισχύει, βασίζεται στο ότι τι έχουμε να μοιράσουμε, ίσα ίσα μας ενώνουν πάρα πολλά, γιατί έχουμε το παρελθόν, ήμασταν όλοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχουμε την ίδια θρησκεία, είμαστε Σουνίτες. Επομένως, έχουμε να κερδίσουμε από τη συνεργασία και για την ένωση σε κάποια στιγμή. Μακριά βέβαια στο μέλλον, αλλά πάντως μια στενή συνεργασία και να αρχίσουμε να έχουμε και χώρους ελεύθερης. Είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο στις αρχές του 2000, αλλά δεν προχώρησε. Και ήταν ο Λίβανος, ήταν η Ιορδανία, η Τουρκία κτλ. Αυτός ο χώρος ελεύθερων. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η Τουρκία από την δεκαετία του 80, έρχεται, γιατί στη δεκαετία του 80, όπως θα θυμάστε,
Έχουμε δηλαδή την άνοδο στην προεδρία των ΗΠΑ του Ντόναλντ Ρέιγκαν που εντάσσεται στους ιέρακες και έχουμε τον ψυχρό πόλεμο που αναζωπυρώνεται. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν αισθάνεται ότι μπορεί, εφόσον είναι τόσο απαραίτητο σύμμαχος των άλλων, μπορεί να έχει βλέψεις και προς άλλες κατευθύνσεις. Προς το παρόν όμως, τα πράγματα δεν πολύ πάνε καλά. Κάνει ανοίγματα όταν γίνεται πρωθυπουργός της χώρας με τις εκλογές του 83 προς τις χώρες του αραβικού κόλπου, του αραβο-περσικού κόλπου, για να πάρει τη χρήματα. Αλλά επειδή κανείς δεν είναι τόσο καλός άνθρωπος που να δίνει χρήματα χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, το αντάλλαγμα που ζήτησαν οι χώρες να χαλαρώσουν τα μέτρα κατά της θρησκείας στο δημόσιο βίο. Και ο Τουρκουτοζάλ φυσικά έτυχε απολύτως αυτά τα χρήματα. Μετά έχουμε το πραξικόπημα του 96 στο Βελούδινο, γιατί εκεί είχαμε μία συγκατοίκηση, δηλαδή την Τανσού Τσιλέρ με τον Ορθό Δρόμο, Κοσμικό και Μαλικό Κόμμα, και απ' την άλλη τον Μεχμετίν Ερμπακάν, ο οποίος ήταν, και ακριβώς έπεσε το πράγμα. Αλλά ήδη η Τουρκία είχε δείξει τις βλέψεις της από το 1991, όταν η πανστρατιά εναντίον του Ιράκ και οι Αμερικανοί φτιάξαν ένα σύλλακα ασφαλείας στο βόρειο Ιράκ. Όμως η Τουρκία φοβάται, γιατί έχει και αυτή πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους Κούρδους στο εσωτερικό της, και από το 1982 έχουμε έναν πόλεμο που διαρκεί με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει. Μπορεί να είναι χαμηλή ένταση, μπορεί να μην δίνουμε εμείς σημασία στη Δύση το τι γίνεται, αλλά είναι μια πληγή τεράστιας διάρκειας. Και καταλαβαίνετε ότι αφού αλλάζει το Ιρακινό πολίτευμα και μετατρέπεται σε ομοσπονδία το Ιράκ, αισθάνεται ότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν επίσης αντιδράσει αυτό, η Ουάσινγκτον φυσικά κοφεύει, ζητάει να πάει στις Ιρακινές επαρχίες της Μοσούλης και του Κυρκού και της Μοσούλης, μπράβο, δεν τις παίρνει, αλλά ήδη έχει αρχίσει έτσι να διαφαίνεται αυτός ο επεκτατισμός. Επίσης, η Τουρκία εκμεταλλεύεται μειονότητες σε χώρες, ας πούμε, όπως η Βουλγαρία, για παράδειγμα. Υπάρχει τουρκικό κόμμα στη Βουλγαρία. Άρα δεν είναι κάτι που, πώς το λέμε, μόνο ως προς την Ελλάδα. Απλώς θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη σε σχέση με την ίδια, ας πούμε, διότι έχουμε έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Okay. Αλλά το παράδειγμα του Ισραήλ δείχνει ότι δεν παίζει ρόλο μόνο ο πληθυσμός, το μέγεθός του. Παίζουν πάρα πολλά άλλα πράγματα, και αυτό που θα πρόσθετα εγώ, και ας σας φανεί όπως θέλετε, το αμήνεσθε περί πάτρης. Άλλο είναι να κάνεις ένα επιθετικό πόλεμο και άλλο να υπερασπίζεσαι το σπίτι. Στη φάση όμως αυτή η Τουρκία βρίσκεται και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Εμμυράτα σε μια φάση επαναπροσέγγισης που είχαν περάσει σε πολύ παιδί. Βεβαίως, αλλά η επαναπροσέγγιση δεν δείχνει να καρποφορεί. Mm-hmm. Όπως επίσης και ενώ είχε πει ότι καθαρά ξεκάθαρα ότι πρέπει να ανατραπεί ο Άσαντ, έτσι, ο πρόεδρος της Συρίας, τώρα του γύρισε και κάνει, πώς το λέμε, κάνει όπισθεν ολοταχώς. Λοιπόν, αλλά προσέξτε αυτά. Η Τουρκία παίζει σε πάρα πολλά ταμπλό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Mm-hmm. Το ίδιο το ΑΚΑΠΕ είναι ένα Ισλαμικό κόμμα, το Νέο Οθωμανισμό, και είναι υπέρμαχος Ισλαμικών οργανώσεων, όπως είναι, ας πούμε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι εντάχθηκαν εν τέλει έτσι, στην λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων διεθνώς. Αυτό εδώ με ενισχύει τη Χαμάς. Ένα λεπτό. Ενισχύει τη Χαμάς στη Γάζα. Λοιπόν, και η Αιγύπτος και το Ισραήλ τις ζητάνε, εντάξει, θα ξεχάσει ο Σίση τον αποκάλυψε δολοφόνο το 2013 με την ανατροπή του
θα ξεχάσω στο Ισραήλ το επεισόδιο που on camera στο φόρουμ του Νταβός αποκάλεσε ο κ. Ερντογάν τον Σιμών Πέρε δολοφόνο. Να, άντε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί η πολιτική δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Ναι, αλλά τι θα γίνει με τη βοήθεια στις Ισλαμικές οργανώσεις που εμείς θεωρούμε τρομοκρατικό και το τέλος. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει θέμα. Γιατί αν στηρίζεις την πολιτική σου, την περιφερειακή, ως προς τον αραβικό κόσμο του πολιτικού Ισλάμ, δεν μπορείς να πάψεις να ενισχύεις αυτές τις οργανώσεις. Ακριβώς αυτό ήθελα, ήταν το προλάβα το ερώτημα μου, ότι το ότι ο Ερντογάν, ας πούμε, ενισχύει τους αδελφούς μουσουλμάνους που ο Αλσίς έχει τεράστιο πρόβλημα στην Αίγυπτο, ή αυτό που είπατε με τη Χαμά, που και με το Ισραήλ βρίσκεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης, θεωρείται ότι είναι μεγάλα αγκάθια, έτσι. Βέβαια, γιατί είναι σαφές γιατί. Διότι εκεί δεν μπορεί να κερδίσει παντού. Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα και για όλους, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι κυβερνήσεις, είτε είναι ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να είναι όλα δικά σου. Με τη Συρία έκανε προσπάθεια προσέγγισης του Μπασάρα Λάσαρ και είπε βεβαίως να, όπως σας είπα, η πολιτική δεν μπορεί στην πολυτέλεια το να κρατάει κακία ή να, πώς το λένε, να μην ξεπερνάει πράγματα. Και είπε, λοιπόν, πάρα πολύ καλά, αλλά θα από τα παρανόμως, και το τονίζω, κατεχόμενα συριακά εδάφη στο Δωρά. Πώς θα το κάνει αυτό που θέλει εκεί η Τουρκία να εγκαταστεί από τα 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες που έχει στο εδαφός της, θέλει να εγκαταστήσει 2 εκατομμύρια μπορεί, για να αλλοιώσει πληθυσμιακά την περιοχή, γιατί αυτές, γι' αυτό τις κατέλαβε. Γιατί φοβάται ότι στη Συρία θα επαναληφθεί το προηγούμενο, με συγχωρείτε, του Ιράκ. Δηλαδή η Συρία θα γίνει μια ομοσπονδία. Και αυτοί θα έχουν οντότητα, όπως έχουν και στο Ιράκ. Επομένως, τι μένει, οι Κούρδοι στο δικό τους έδαφος. Τους Κούρδους στο Ιράν, αφήστε τους, είναι άλλο θέμα. Γιατί πρέπει να συμβιβάσει το συμβίβαστο. Δεν μπορεί να αποκαταστήσει σχέσεις ούτε με τη Συρία, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με την Αίγυπτο, να θυσιάσει κάτι που για αυτήν είναι ζωτικής σημασίας στην καθόλου πολιτική της. Τώρα, όσο για την Σαουδική Αραβία, okay, οι Σαουδάραβες δώσανε ένα δάνειο, αλλά ούτε και αυτοί θέλουν να δουν την Τουρκία να εξαπλώνεται τόσο πολύ. Τέλος, ο αραβικός κόσμος κατάλαβε ότι η Τουρκία λύνει και δένει στις αραβικές χώρες και είναι πάρα πάρα πολύ επιφυλακτική απέναντι στην Αίγυπτο. Και προσωπική κοντρα η βασιλική, ναι, οικογένεια. Ναι, μα με όλους φρόντισε να δημιουργήσει προσωπική κόντρα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η πολιτική δεν έχει την πολυτέλεια. Δεν έχουν την πολυτέλεια. Έτσι, τις προσωπικές προσβολές να κρατάνε μανιάτικο, επιτρέψουν την έκφραση. Για να φτάσουμε τώρα και στα δικά μας, τελικά, όλο αυτό δημιουργεί βαρύδια, όταν δηλαδή δεν είναι σε μια σωστή βάση οι συμμαχίες που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, οπότε με την Ελλάδα. Η Ελλάδα με αυτές τις χώρες έχει μια σχέση σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, οι σχέσεις έχουν πολύ. Φυσικά έχουμε πληρώσει κάποιο τίμημα κι εμείς, διότι όπως είπαμε τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη ζωή. Αλλά όμως το τίμημα είναι πολύ σε σχέση με το όφελος. Από την άλλη μεριά βέβαια θα πρέπει, ας πούμε, δεν έχουμε πλήρως οριοθετήσει την ΑΟΣ μας με την Αίγυπτο. Και είναι και κατά έναν τρόπο είναι και υπέρ της Αιγύπτου αυτή η οριοθέτηση. Αλλά δεν είχαμε άλλον τρόπο να το κάνουμε. Γιατί η οριοθέτηση των ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου πάει την οριοθέτηση Τουρκίας Λιβύης. Αν δείτε στο χάρτη θα δείτε ότι κάνει ένα πράγμα σαχή. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να φτιάχνεις ΑΟΣ και να θεωρείς τη Λιβύη αντικείμενο κράτος, δηλαδή απέναντι, και να λες ότι η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ. Καλά, να μου πεις δεν έχει ΑΟΣ να κανονίσει, βεβαίως δεν. Μα η Κρήτη είναι καθαρό, ξεκάθαρο, δηλαδή στο δίκαιο της θάλασσας αυτό. Ότι τα νησιά έχουν και η υφαλοκρηπίδα,
έχουν και αποκλειστική οικονομική. Το ξέρει και ένας πρωτετής φοιτητής αυτό. Δεν μπορεί εσύ να μου λες, ας πούμε, να υιοθετείς τη γεωλογική ερμηνεία της Φαλοκρηπίδας και να μου λες ότι ήταν του Βυθού. Έλεος πλέον. Γι' αυτό όμως και δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσης η Τουρκία. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που ότι έχει αποκτήσει γενική ισχύ το δίκαιο της θάλασσας ως εσημικό πλέον δίκαιο. Επειδή το δεν είναι, το έχω ψηφίσει, δεν το έχω ψηφίσει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, επειδή το έχουν ψηφίσει τα περισσότερα κράτη του κόσμου, εννοείται. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα, άρα έχει γίνει. Το ότι δεν το έχει ψηφίσει η Τουρκία, δικαίωμά της. Αυτό δεν είναι ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, όπως μια συμφωνία διεθνής, π.χ. για το κλίμα ή για το επιτυχή διάδοση και διασπορά πυρηνικών όπλων. Κυρία Κεφαλά, το λέω γιατί πάει με όλα αυτά που υποστηρίζει. Ως προς αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν τα νησί, ας πούμε. Αυτό είναι. Πώς να σας το πω, επίδειξη ισχύως. Αν σου βαστάει, έλα. Αυτό. Όταν, δηλαδή είναι καθαρός, ξεκάθαρος εκφοβισμός. Έτσι. Δεν μπορεί να σου λέει ότι δεν μπορείς να επεκτείνεις το Αιγαίο. Δεν μπορείς να επεκτείνεις, ας πούμε, τα χωρικά σου ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όπως που θα μου πεις εσύ τι θα κάνει. Και όταν είναι να κάνει όλα τα κράτη στη Μεσόγειο. Δηλαδή θα έρθει ένα γειτονικό κράτος και θα πει σε όποιο άλλο ότι μπορείς να κάνεις αυτό αλλά όχι εκείνο για τέλειμο. Δηλαδή θα είναι, τι να πω, ας πούμε. Υπερβαίνουν κάθε όριο. Συγκεντρωτικά τώρα, οδεύοντας προς το κλείσιμο, θέλω να μας κάνετε μια εκτίμηση. Αφού βάλαμε όλα αυτά τα στοιχεία στο τραπέζι, για το πώς εκτιμάτε θα εξελιχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, να κλείσουμε στο επόμενο κοντινό διάστημα, γιατί έχουμε εκλογές και στη μία και στην άλλη πλευρά. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα η πολιτική της Τουρκίας και επιστρέφοντα την τεράστια γεωστρατηγική της σημασία, ειδικά τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακόμα περισσότερο μάλλον, και με τον τρόπο με τον οποίο λύσεται και κατάφερουν σιτήρα όλα τα συναφή και να μην έχουμε λοιμό παγκοσμίως. Εκβιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπετε. Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο να πάρει και να συζητάμε ότι θα πάρει και η Τουρκία F-16, ενώ ήταν αμετακίνητη η Ουάσιγκτον ότι θα πάρει ρωσικά οπλικά συστήματα ή νατοϊκά. Αποφάσεις. Έτσι, από το 17 στο 23. Φτάσαμε λοιπόν 6 χρόνια μετά να συζητάμε ότι εντάξει, να πάρει και η Τουρκία F-16, ας πούμε, ή να πάρει την αναβάθμιση στα F-16. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τον Τούρκο πρόεδρο να εκτραχύνεται, να υπερβαίνει κάθε όριο, αν και στο εσωτερικό. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσον οι εκλογές προκυρήθηκαν για τον Μάιο, αλλά θα γίνουν. Όταν όλα τα αντιπολίτευσης καταπιέζονται, καταστέλλονται, φυλακίζονται οι ηγέτες τους στερούν τα πολιτικόματα. Αν δει ότι όλα τα προγνωστικά είναι εναντίον του, δηλαδή όποιος αντίπαλος και να είναι για την Προεδρία θα κερδίσει αυτός, εγώ νομίζω θα αναβάλει, θα βρει κάποιο πρόσημα, θα αναβάλει. Τώρα, σε σχέση με το τι κάνει με την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ανοίξει τις συμμαχίες της. Έχει γίνει ένας πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφερειακή πολιτική και μάλιστα κυρίως τη ρωσική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι θα σπεύσει κανείς να μας βοηθήσει σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν θα επιδιώξει ευθεία σύγκρουση. Εκείνο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια από το 2017, οπότε πρώτο αναφέρθηκε στην περίφημη γαλάζια πατρίδα, όπου είπε, είναι να εκφοβίζει, να ανεβάζει τους τόνους, ελπίζοντας ότι η Ελλάδα θα εμπλακεί σε κάποια κρίση. Στη στιγμή η Αθήνα έχει καταφέρει να το αποφύγει αυτό. Και θα πρέπει να το πω για μία ακόμη φορά, ότι πρέπει να έχουμε απεριόριστο θαυμασμό προς τους άνδρες και τις γυναίκες μας,
που καταφέρνουν και δεν παρασύρονται από τις προκλήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι καθημερινές με τις παραβιάσεις πάνω στον αέρα και στη θάλασσα και παντού. Λοιπόν, αν η Αθήνα καταφέρει να διατηρήσει την ψυχραιμία της, πρώτον. Δεύτερον, να μην άχρηση των διεθνών βημάτων που έχει στη διάθεσή της. Γιατί? Γιατί αυτό θα δώσει πρόσχημα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς να επιμένουν τους βρείτε τα στη θέση του Πόντιου Πιλάτου. Μην δεν ξέρουμε. Είδατε καμία χώρα εκτός από τη Γαλλία που έχει συγκρόμενα συμφέροντα με την Τουρκία στην Λιβύη? Είδατε καμία χώρα να πάρει το μέρος της Ελλάδας? Όλα ευχολόγια. Και γιατί? Γιατί υπάρχουν συμβόλαια παραγωγής οπλικών σύστημα. Λοιπόν, η Ισπανία έχει βγάλει κύφ. Όχι βέβαια, έχει μια τεράστια παραγγελία για πολεμικά πλοία από την Τουρκία, οπότε δεν είναι εδώ, δεν ξέρει, δεν άκουσε. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.